Καλεσμένος μας κοντά μας σήμερα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη Ροδόπη, ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Καλημέρα, κύριε Τηλιανίδη. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα. Εμείς που είμαστε κοντά μας, γιατί δεν είναι και εύκολο τώρα να έρθεις στο στούντιο του ραδιοφόρου. Είναι πιο δύσκολο από την τηλεόραση. Είστε κεφάτη εκπομπή και είστε ελκυστικοί για όσοι έχουν βγει από ένα περίοδο τρίμηνου αγώνα. Σωστά. Το λέγαμε και εμείς τώρα ότι ήταν μεγάλη κούραση αυτή, δεν υπάρχει θέμα. Και ήταν κάτι που δεν το έχουν ζήσει συχνά, έτσι δεν είναι? Ήταν ενδιαφέρον, διότι αυτό έλεγα προηγουμένως στον Άκη, ήταν η ζύμωση δύο διαφορετικών γενεών. Ναι, βέβαια. Ήταν η νεότερη γενιά που πρώτη φορά ψηφίζει στα 17, τα παιδιά του Λυκείου δηλαδή. Και βεβαίως μια γενιά που φεύγει, η οποία ήταν μαθημένη στο κλασικό πολιτικό σύστημα των αντιπαραθέσεων, των μετοπικών κτλ. Οι ενδιάμεσες γενιές που ασχολούνται με την παραγωγή. Δεν πολύ ασχολούνται. Ασχολήθηκαν μόνο τις ημέρες των εκλογών. Ψήφισαν, έφυγαν. Σου λέει, έχουμε και δουλειές να κάνουμε. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δεις τις αντιθέσεις δύο κόσμου. Του κόσμου που φεύγει και του κόσμου που έρχεται. Αυτό αλήθεια, πόσο εύκολο να το πιάσει ένας πολιτικός? Δηλαδή αυτό κυρίως τη νέα γενιά. Την παλιά, εντάξει, την ξέρουμε, την έχουμε ζήσει όλοι μας και εμείς που είμαστε σε κοντινές ηλικίες και οι τρεις μας εδώ. Μπορούμε να τη διαβάσουμε. Τα παιδιά που μπαίνουν τώρα αυτές τις καινούργιες γενιές και έχουμε περάσει αρκετές στις καριέρες μας μέχρι τώρα. Πώς τη διαβάζει κανείς? Εμένα με βοήθησε το γεγονός ότι είμαι καθηγητής στο πανεπιστήμιο και ζυμώνω με τα παιδιά καθημερινά. Α, μπράβο, σωστό. Αυτό που κατάλαβα λοιπόν. Επειδή έχω παιδιά. Έχει άλλο target group. Έχω και παιδιά σε αυτήν την ηλικία. Ναι. Δεν υπάρχουν πιο σκληροί κριτές. Λοιπόν, το μυστικό ποιο ήταν για μένα? Το μυστικό ήταν ότι επειδή συνήθως οι πολιτικοί θέλουν να μιλάνε. Εγώ και δεν ακούνε. Τους ζήτησα να ακούω. Ναι. Τους έβαλα λοιπόν μέσα σε ένα μπαράκι. Μας λέγατε 400-500 άτομα. Το. Τους μοίρασα 8 μικρόφωνα και τους λέω απόψε δύρτε με. Ναι, ναι. Εσείς, και άρχισαν να ρωτούν, να λένε, να κάνουν. Έλεγαν όμως ήταν απελευθερωμένα. Στην αρχή διστακτικά, μετά ξεκίνησε το έργο και ρωτήσαν τις πιο σοβαρές και τις πιο δύσκολες ερωτήσεις. Από τα Τέμπη μέχρι την οικονομία, την προοπτική τους, την τράπεζα θεμάτων, τις εξετάσεις. Σκληρές ερωτήσεις όμως. Τα πάντα. Χήμα, να το πω έτσι. Γιατί το παιδί δεν σκέφτεται ιδιωτελώς, όπως ένας ψηφοφόρος απλός που θα πει να μην το δυσαρέσει. Γιατί πρέπει να έχω σχέσει στην Ελλάδα. Ναι, θα έχει και μια δεύτερη. Είναι καθαρά παιδιά. Ναι. Μιλούν ευθέως, μιλούν πιο βαθιστόχαστα μερικές φορές και ανιδιωτελώς. Διότι αυτό που ρωτούν είναι αυτό που πραγματικά τους απασχολεί. Αν λοιπόν αυτό δεν το διαβάσεις, δηλαδή ακούω τώρα τα debates τα τηλεοπτικά τα βράδια. Δεξιά, αριστερά, κέντρο δεν λένε τίποτα. Τίποτα δεν λένε στα παιδιά αυτοί οι όροι. Ναι, βέβαια. Τα παιδιά βέβαια. Έχουν μια ατζέντα διαφορετική που ξεκινάει από την ενημέρωση που παίρνουν από τα social media. Τις τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, ζητήματα της καθημερινότητας. Είναι σε άλλη πίστα τα παιδιά. Ναι. Εκεί λοιπόν πρέπει να καταλάβεις που παίζουν, να δουλέψεις συμπληρωματικά σε αυτούς, όχι καθοδηγητικά, δηλαδή την εμπειρία σου να τη μεταβάσεις με έναν έξυπνο τρόπο που θα το κάνεις να σε ρωτήσει. Όχι από την έδρα δηλαδή. Όχι να κουνάς δάχτυλο. Να σε ρωτήσει. Να σε ρωτήσει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αισθανθεί ότι. Κάνεις προσπάθεια να τον καταλάβεις. Ότι, 100%. Ότι εσύ προσπαθείς να πας κοντά του και δεν του λες εσύ θα πας κοντά του γιατί δεν ξέρεις. Αυτό το δεν ξέρεις, επειδή όλοι μας έχουμε παιδιά, όταν το λες ένα παιδί 15-16-17 χρονών, το κάνεις εκτός, το βάζεις απέναντι. Λοιπόν, θα σας πω δύο τρίκ που έκανα. Το ένα τρίκ ήταν, έβγαλα μια πρόσκληση κλασική, αυτή που βγάζουν όλοι οι πολιτικοί, και έβαλα πάνω μια χαρά, είσαι πάνω και μίλα του. Αυτό το δεύτερο, η γενιά μας δεν το καταλαβαίνει. Αυτό έγραφε. Ατάκα είναι. Ναι, ατάκα είναι, βέβαια. Ατάκα που τη λένε μεταξύ τους όταν γουστάρει κάποιος με αγκόμενα. Ναι, πήγαινε και μίλα. Και μίλα ναι. Το έκανα έτσι. Α, και για να έρθω να μιλήσω τώρα στην πρόσκληση. Ναι, ναι. Οι μεγάλοι λέγανε καλά, τι έπαθες τώρα. Θα είσαι σοβαρότητά σου. Δεν τρελάθηκε. Τα παιδιά λένε αυτός κάτι μας λέει. Τάπεξε ο Στέλνη. Μεγάλο προσόν αυτό που είπε ότι είχε επαφή με τα παιδιά του Πανεπιστημίου. Δεύτερο ξέρει. Προ δαγκωτό για τη Ροδόπη. Έβαλα. Ναι. Με το κωδικό το QR code. Πώς το βάλατε? Μπρο. Ναι. Δαγκωτό για τη Ροδόπη μας. Ροδόπη ονόμως. Ναι. Λοιπόν, οι μισοί δεν ξέραν τι θα πει δαγκωτό και οι άλλοι μισοί δεν ξέραν τι θα πει μπρο. Ναι, οι νέοι ξέραν τι θα πει μπρο. Το brother. Ναι. Αυτό ναι, που λένε οι αργό. Ναι. Το δαγκωτό που είναι τα σφαιρίδια, όταν ψηφίζαν με σφαιρίδια κτλ. Αυτό το ξέρανε οι παλιοί. Εδώ λοιπόν συναντήθηκαν δύο γενιές για να το ερμηνεύσουν. Αυτό τράβηξε την προσοχή. Δημιουργήθηκε η συζήτηση. Τα παιδιά έμαθαν τι συνέβαινε παλιά και οι νέοι έμαθαν τι έρχεται. Καινούργια γλώσσα. Οι παλιοί μάλλον έμαθαν τι έρχεται. Τώρα αυτό το θέμα μας απασχόλησε, κύριε Στυλιανίδη, με τους μουσουλμάνους βουλευτές και όλο αυτό το σκηνικό και ο χαμός που έγινε απασχολούσε τον κόσμο εκεί.
Ή απασχολούσε εμάς περισσότερο. Και αν υπάρχει και σήμερα. Αυτό είναι ένα θέμα. Ή αν σηκώθηκε σε προεκλογικό χρόνο και έσβησε την επόμενη των εκλογών. Τώρα πάντως εμείς δεν το έχουμε πιάσει καθόλου τώρα. Τίποτα. Δεν υπάρχει. Δεν αναφέρεται καν. Αυτό το θέμα της συμβίωσης και των ξένων παρεμβάσεων. Εγώ το θυμάμαι από τότε που πολιτεύομαι εκεί και πολιτεύομαι αρκετά χρόνια. Έτσι. 11 φορές σκεφτείτε, έχω βγει πρώτος βουλευτής Ροδόπης έχοντας πάντοτε απέναντί μου ένα κράτος. Βέβαια. Όχι απλά ένα άλλο κόμμα. Σωστό. Το αντιμετωπίζω με τον τρόπο που το αντιμετωπίζω ήρεμα και ωραία για να μην διαταραχθεί και η κοινωνία που έχουμε διαμορφώσει όλοι μαζί και οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι. Η τόλμη του Μητσοτάκη ήταν ότι τράβηξε την κουρτίνα τη στιγμή ακριβώς που γινόταν το αυτόφορο έγκλημα. Δηλαδή τράβηξε την κουρτίνα και είπε: Παιδιά, εντάξει, δεν μιλάτε τόσα χρόνια, του πρόχνετε να σταματήσει την ιστορία. Ναι. Εδώ αυτό γίνεται. Γίνεται αυτή η παρέμβαση, άλλη παρέμβαση. Για μένα καλό. Αλλά τράβηξε. Έχει αφήσει απόνερα τώρα αυτό. Αυτό δεν πρέπει να μείνει πυροτέχνημα. Το είπα, το ξαναλέω. Ναι. Πρέπει να συνοδευτεί από συγκεκριμένες πολιτικές από την κυβέρνηση σε συγκεκριμένους τομείς. Δηλαδή, πες μας έτσι ένα-δύο παραδείγματα, τι μπορεί να γίνει. Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, είπε προεκλογικά ο Πρωθυπουργός, τρίτο πανεπιστήμιο στη χώρα. Μάλιστα, ναι. Διπλασιασμός των φοιτητών, των διδασκόντων, των πιστώσεων. Πάσουμε, τι λεφτά υπάρχουν. Υπάρχουν. Υπάρχουν αφαιρούμε από τα μεγάλα πανεπιστήμια προς όφελος των περιφερειακών. Είναι θέμα επιλογής. Προτεραιότητα. Ναι, ακριβώς. Δεύτερον, πρωτογενής τομέας. Όλοι λένε εκπροσωπεί το 2,1% του ΑΕΠ. Εγώ σας λέω ότι αν δεν τροφοδοτείς τη μεταποίηση, δεν θα δουλέψει τίποτα στην Ελλάδα. Με την μεταποίηση φτάνουμε στο 40%. Κάνε λοιπόν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο υδροοικονομίας. Υπάρχουν οι μελέτες για τα φράγματα, για τους ταμιευτήρες. Δώσε δύναμη στους αγρότες να μείνουν εκεί. Βοήθησε τους να πάνε σε σύγχρονες καλλιέργειες, συμβολιακή γεωργία, σε ψηφιακή γεωργία, ακριβίας κτλ. Κάνε καινοτομίες. Άρα να προωθηθεί ο κόσμος να μείνει εκεί. Επενδυτικό κλίμα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή καλό. Θα πρέπει να συντηρηθεί κυρίως στην αγροτική Ελλάδα με το βλέμμα στραμμένο προς τις βόρειες και ανατολικές αγορές. Η Τουρκία είναι μεγάλη αγορά. Δεν την αφήσουμε έτσι. Όταν ζητάει από την Ευρώπη, πρέπει και εμείς να παίρνουμε τα ανταλλάγματά μας. Σωστά. Και βεβαίως στον τουρισμό. Δεν μπορεί ολόκληρη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που έχει 9 διελεύσεις συνοριακές, να εκπροσωπεί μόλις το 2% του ΑΕΠ που προέρχεται από τον τουρισμό, όταν μόνο από την Κομωτινή, από την Νηφαία, διέρχονται 1.900.000 γιοταχή αυτοκίνητα. Και δεν μένει τίποτα εκεί. Κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί δεν μένει. Έχουμε μια ακτογραμμή 45 χιλιόμετρων μετά την Αλεξανδρούπολη προς την Ξάνθη, η οποία είναι πλήρως αναξιοποιητή. Με αρχαία θέατρα, με 7 ιστορικές περιόδους ανάγλυφες εκεί να μπορεί να τις δει, με φοβερό τοπίο, με προστατευόμενους βιότοπους, με τρομερές παραλίες. Δεν έχει συγκροτήματα. Ένα σοβαρό παράκτιο οδικό άξονα. Τουριστικά συγκροτήματα, συνεδριακά κέντρα. Πράγματα που το δημόσιο μπορεί να τα προσφέρει. Γιατί οι δημόσιες γεύσεις είναι πολλές, με ΣΔΙΤ. Να δώσει ιδιώτες δυνατότητα. Να πέσει χρήμα, να γίνει δουλειά. Μάλιστα. Και να είναι η απόλυξη όλη τη Ανατολική Ευρώπη εκεί, αφού από εκεί περνούν όλοι. Υπάρχει βούληση να γίνουν κάποια πράγματα από αυτά που λέτε τώρα. Κοιτάξτε, βούληση υπάρχει, σχέδιο υπάρχει, τι χρειάζεται. Συμμετοχή και ενδιαφέρον τη εξουσία. Η εξουσία δεν μπορεί να μπει στι πλατείε γύρω από τι πλατείε Αθήνα. Έτσι δεν είναι πλατεία Ομονία, Κολονακίου και Συντάγματος. Και να θυμόμαστε μετά ότι υπάρχουν ζητήματα ευαίσθητα πάνω. Και να ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν. Εντάξει, όμως αυτή τη φορά, επειδή γύρισε όλη την Ελλάδα δύο φορές. Ναι. Δεν υπάρχει γωνιά στην Ελλάδα που να μην ξέρει τα προβλήματα. Και προληπτεύτηκε στον Εύρο. Και προληπτεύτηκε στον Εύρο. Τα ξέρει τα προβλήματα. Άρα το θέμα είναι αν θα δώσει και προτεραιότητα σε κάποιον. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε. Ναι. Δεν ναι. πρέπει να μείνει πυροτέχνημα όλο αυτό το οποίο έγινε. Το γεγονός ότι τον έβγαλε υπουργό από πάνω φωνάζουν οι Βορειοελλαδίτες. Άκουσα και άλλους φίλους. Πολλά μηνύματα να μας το λένε. Παίζει κάποιο ρόλο αυτό. Να πω κάτι. Κοιτάξτε, καταρχήν να πω το κλασικό ότι είναι αρμοδιότητα, ευθύνη, δικαίωμα. Σύμφωνοι, προφανώς, του Πρωθυπουργού αυτό. Να φτιάξει τις ίδιες κυβέρνησής του. Για μένα είναι ζήτημα. Γιατί αν στην Ελλάδα υπήρχαν εθνικές στρατηγικές που απρόσωπα υλοποιούνταν, δεν θα είχαμε κανένα ζήτημα. Αλλά δεν είναι έτσι. Καθένας ευλογεί τα γένια του. Όταν λοιπόν από τη Λάρισα και πάνω δεν έχεις υπουργό που δεν να δίνει τόνο βέβαια, και έχεις 17 νομούς στη Μακεδονία και στη Θράκη που ό,τι κινείται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει βγάλει κατά μέσο όρο 15-20%. 15-20% τόσο πολύ. Συγκεντρωμένο σε μια περιοχή. Σε 17 νομούς. Μιλάς για τα μιλάς για το κόμμα Νίκη, για το κόμμα Σπαρτιάτες. Διαφορετικά κόμματα. Για το κόμμα του Βελόπουλου. Είναι αυτά τα τρία. Αυτά τα τρία τα βασικά. Το ένα είναι ακτιβιστικό, το ένα είναι θρησκοπερίεργο και το άλλο είναι ακραίο. Συν ό,τι άλλο υπήρχε από Λατινοπούλα, από Εμβιετζόγλου, από Μπογδάνους, που δεν μπήκαν καν μέσα. Τι μπήσει όμως νούμερα. Υπάρχει νομός που έχουν 19-20% ποσοστό. Άδρεσμα αυτά τα τρία κόμματα. Που μπήκαν. Τώρα, υπάρχει κι άλλο τόσο έξω και είναι συγκεντρωμένη αυτή η δύναμη. Ναι. Αυτό λοιπόν πώς αντιμετωπίζεται. Ναι.
Αυτό αντιμετωπίζεται με πολιτικές και με πολιτικούς. Mm-hmm. Τις πολιτικές νομίζω ο Πρωθυπουργός ξέρει καλύτερα από όλους. Mm. Δεν θέλει ακροδεξιά. Αλλά θέλει ρητορική. Και πρόσωπα. Ναι, σωστό. Θέλει όμως υποστήριξη του αξιακού κώδικα που παραδοσιακά στηρίζει η Νέα Δημοκρατία. Διότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο έμνηστος, δεν ήταν αφελής όταν έδινε βήμα σε όλα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Στη μεγάλη παράταση. Τα θηρία τα κλείδωνε στο υπόγειο. Και κυριαρχούσε. Τώρα ένα λεπτό. Εδώ έτσι όπως το περιγράφεται, κύριε Στυλιανίδη, η ανησυχία για το άμεσο μέλλον, γιατί έχουμε και άλλες αναμετρήσεις μπροστά μας. Έχουμε, ναι. Έχουμε τις περιφερειακές εκλογές, έχουμε τις δημοτικές που έχουν έντονα τοπικιστικό χαρακτήρα, αλλά είναι άλλες ισορροπίες, άλλοι συσχετισμοί, και έχουμε και τις ευρωεκλογές. Ναι. Η ανησυχία εδώ ποια είναι τι σε σχέση με αυτό το κοινό. Φόβο διατυπώνω, έχοντας απόλυτη γνώση, αν θέλετε, της νοοτροπίας Βορειοελλάδος. Ναι. Πρώτα απ' όλα, κάθε δήμαρχος, κάθε περιφερειάρης για να εκλεγεί, θα δείτε ότι θα αρχίσει να συνομιλεί και με εκπροσώπους αυτών των τριών κομμάτων που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και κάθε από την άλλη πλευρά θα συνομιλεί και με τους ακτιβιστές. Σοβαρά τα νούμερα αυτά. Για να προστατευτεί τη δύναμή τους. Κάποιους από αυτούς θα τους βάλει υποψήφιους. Αυτοί ως αντιδήμαρχοι, ως αντιπεριφερειάρχες κτλ. Θα αποκτήσουν μια πρόσθετη επιρροή. Βέβαια. Και μετά υπάρχει και αναμέτρηση σε ένα χρόνο. Και θεσμική. Βέβαια. Σε ένα χρόνο των ευρωεκλογών, όπου εκεί οι πάντες απελευθερώνονται. Και εκεί δεν παίζουν ούτε διακυβεύματα ούτε διλήμματα. Βέβαια. Μπορεί να βρεθούμε δηλαδή, αν δεν προσέξουμε σωστά, με κατάλληλες πολιτικές και με κατάλληλα πρόσωπα, επιμένω, μπορεί να βρεθούμε σε ένα φαινόμενο γαλλικής πολιτικής που ήταν ο Μακρόν, που ήταν ένας κεντρογενής. Που εξέφραζε και έστερνε πίσω του όλη την αριστερά, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ακροδεξιά Λεπέν. Μην βρεθούμε σε ένα τέτοιο τοπίο, γιατί αυτό αδικεί την ελληνική δημοκρατία. Φοβάστε ότι θα γίνει η απόπειρα συνένωση σε αυτών των σχηματισμών ή η ενιαία έκφρασή του υπό μία ηγεσία. Η πρώτη δοκιμασία που θα περάσουμε είναι, το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, ναι. Η πολυδιάσπαση του πολιτικού συστήματος. Ήδη έχει συντελεστεί. Πόσα κόμματα έχουμε μέσα στη Βουλή. Mm-hmm. Και κάθε ένας τι λέει. Αυτό δεν είναι πολυφωνία. Η πολυφωνία είναι συντεταγμένη σε μια δημοκρατία. Αυτό είναι κακοφωνία, όπως το βλέπουμε. Και οδηγεί και σε σύνθεση. Yeah. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε. Δεν πρέπει να αφήσουμε να καπηλευθεί κανείς αρχές και αξίες από τον παραδοσιακό αξιακό κώδικα της ελληνικής ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς. Mm-hmm. Κανείς δεν μπορεί να καπηλευτεί την αρχή. Υπάρχει όμως συγκεκριμένος φόβος αυτός που. Βεβαίως υπάρχει. Εγώ σας το διατυπώνω δημόσια. Ότι το ζω. Ότι θα ψάξουν να βρουν. Να ενωμώσουν τις δυνάμεις τους, ας το πούμε. Έτσι. Ακόμα δεν διαφαίνεται για να κάτι καταγράψουν, τέτοιο. Αλλά στις δημοτικές και στις ευρωεκλογές. Αλλά δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο ακόμα. Αλλά κανείς δεν μπορεί να τα αποκλείσει. Και εμείς δεν πρέπει να το ενθαρρύνουμε. Διότι δεν μπορεί να λέμε ότι συλλήβδοι όσοι κινούνται δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία είναι ακροδεξιοι. Ναι, βέβαια. Δεν είναι 18% ελληνική ακροδεξιά. Ούτε είναι σωστή η ρητορική της αριστεράς να βάζει τέτοια προσωνύμια. Η αποχώρηση Καραμαλή δημιουργεί ένα έλλειμμα στην περιοχή. Του Κώστα Καραμαλή. Του Κωνσταντίνου. Του πρώην Πρωθυπουργού. Εντάξει, ο Κώστας Καραμαλής, επειδή ακριβώς εκείνη το οριζόντια και ακολουθούσε τους κανόνες της Βορείου Ελλάδος. Ναι, ναι. Είχε τη δυνατότητα αυτούς όλους να τους μαζεύει στο Μαντρί. Ο Μητσοτάκης είναι πιο μετοπικός πολιτικός. Δεν το λέω ως αρνητικό. Μπορεί να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις πάρα πολύ θετικό. Αλλά επειδή την νοοτροπία της Βορείου Ελλάδος δεν την ξέρουν πολλοί. Σωστά. Και είμαστε δύσκολοι εμείς, να ξέρετε. Είστε, και από αυτό που πηγάζει. Ναι. Αυτό πηγάζει από την ψυχολογία που αναπτύσσει τα σύνορα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τις κουβέντες που κάναμε πριν ξεσπάσει το πανηγύρι του Εύρου. Βέβαια. Άλλαξε όλη η αντίληψη του Μητσοτάκη για την προάσπιση των ευρωπαϊκών συνόρων όταν επισκέφθηκε. Μετά την κρίση του Εύρου. Και είδε τι γινόταν εκεί. Και πόσοι γιαγιάδες βγαίναν από τα σπίτια να προστατεύσουν τα σύνορα και τα τουρκικά λεωφορεία μεταφέραν τους μετανάστες και τους τροφοδοτούσαν με βόμβες δακρυγόνων για να πετούν εναντίον των Ελλήνων συνοριοφυλάκων. Αυτά όλα. Αλλάζουν την ψυχολογία. Έπειτα, εγώ που πολιτεύομαι στη Ροδόπη και αντίστοιχα και συνάδελφοι στην Ξάνθη, συμβιώνουμε μια μειονότητα η οποία επίσης είναι εκτεθειμένη σε πάρα πολλές πιέσεις. Δεν είναι μόνο η τουρκική, ο τουρκικός εθνικισμός που επενδύει εκεί. Εκεί έχουμε τρεις διαφορετικές εθνοτικές ομάδες, έχουμε πολλαπλάσιες θρησκευτικές ομάδες. Έχουμε τους Αλεβίτες, έχουμε τους Βαλκάνιους Μπεκτασί, έχουμε τους Σουνίτες. Αν κάποιος δεν ξέρει και δεν έχει μελετήσει την ανθρωπογεωγραφία και δεν ξέρει και την ιστορία και δεν μπορεί να συλλάβει ότι στην περιοχή αυτή, όπως και στη Μακεδονία, οι εποχές συμβιώνουν μεταξύ τους και οι πολιτισμοί αλληλοσυμπληρώνουν. Δεν το ξέρεις αυτό πάντως. Εγώ θα σας πω, φίλος που φέρνω από την Αθήνα πάνω, όταν είδαν το πρώτο το τζαμί μέσα στην Κομωτινή, μου είπαν τι είναι αυτό, ο πύργος της Disneyland. Ναι, τους έκανε εντύπωση να ακούγεται ο παπάς και ο Μωυζίνος. Σε διαφορά ενός μήνα, τη χάσατε τη. Κλείνουμε.
Τι πήγε λάθος? Κοιτάξτε, τη Ροδόπη, αν ήταν ένας νομός όπως όλοι οι άλλοι της Ελλάδος, η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε 58% και θα είχε υψηλότερο ποσοστό. Ναι. Μόνο εγώ προσωπικά συγκέντρωσα το 50% του χριστιανικού στοιχείου. Μάλιστα. Με ψήφους σημαντικούς και από τη μειονότητα. Μάλιστα. Τώρα, η μειονότητα, ένα ποσοστό της, για να μην την αδικούμε, εψήφισε τους βουλευτές της αρεσκίας της. Ήθελε να έχει ομόδοξους βουλευτές. Κάποιοι ψηφίσαν τον Ιλχάνο, ο οποίος κράτησε μια πολύ καλή στάση. Ναι. Και κάποιοι άλλοι ψηφίσαν τον Οσγιούρο, ο οποίος ξεκίνησε ως συμπαθή στην διαδρομή του. Ναι, πρώην αριστερός και είναι αριστερός. Ναι. Σε αυτό πάνω ήρθε και κάθισε ένα χειραγωγούμενο κομμάτι, ναι, το οποίο σαφώς δέχτηκε κατεύθυνση απ' έξω. Ναι. Και σε αυτό το χειραγωγούμενο κάθισε και ένα φοβισμένο κομμάτι, ναι, το οποίο φοβήθηκε περισσότερο τον μηχανισμό της Τουρκίας παρά το ελληνικό κράτος. Ναι, κατανοητό. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολες αυτές τις ισορροπίες, ούτε να αναλυθούν ούτε να αντιμετωπιστούν. Κλείνουμε εδώ, κύριε Στυλιανίδη. Ευχαριστούμε πολύ, μας δώσατε πολλές εικόνες και πολλές πληροφορίες. Σας ευχαριστώ. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα, να είστε καλά.